Στην συντροφιά μας και θα τον καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Θα δούμε όλα τα ζητήματα με την καταγγελία που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, πως ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, δεν θα έπρεπε να έχει παραστεί στην εκδήλωση στο Προεδρικό, διότι δεν τήρησε το πρωτόκολλο. Κοιτάξτε, δεν έχω να πω πολλά πράγματα σε αυτή την ιστορία παραπάνω. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΗ για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος που κολλάει κορονοϊό και πότε πρέπει να βγαίνει από την καραντίνα και να ξεκολουθεί τη δημόσια δραστηριότητά του. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γνώστης αυτών των πρωτοκόλων και τα έχει τηρήσει απόλυτα και έχει και τα αποδεικτικά στοιχεία που να το δείχνουν αυτό. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε και τον κύριο Ηλιόπουλο νωρίτερα στην εκπομπή μας, που είπε, απάντησε επί της ουσίας σε αυτές τις καταγγελίες και την κριτική του κύριου Πλεύρη, πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει αρνητικό μοριακό τεστ και το είχε αναβάσει στην ΕΔΙΚ, οπότε ήταν καλυμμένος, γιατί το τεστ αυτό είναι υπεράνω των πρωτοκόλων, τέλος πάντων, αυτών που έχουν δοθεί κυρίως για να μην ζητάνε από τον κόσμο συνέχεια να δίνει το 60 για τον μοριακό, και ήταν καλυμμένος. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι έτσι είναι, τότε καλώς καμωμένα τα έχουν. Γιατί σας κατηγορούν για λαϊκισμό? Το γεγονός δηλαδή ότι ο κύριος Πλεύρης βγήκε δημοσίως στην τηλεόραση και έκανε αυτή την καταγγελία, τον κατηγορούν για λαϊκισμό. Και... Δεν θέλω να μπω παραπάνω στη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι κάθε υπεύθυνος άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας πολιτικός αρχηγός, οφείλει να τηρεί απολύτως τα πρωτόκολλα που, από όσο ξέρω, δεν έχουν τροποποιηθεί. Εντάξει, είναι σαφές αυτό που λέτε. Για το τι πρέπει να τηρεί κανείς όταν κολλάει. Ωραία. Στο άλλο θέμα τώρα, κύριε εκπρόσωπε. Και πέρα, νομίζω ότι θα τα έχουν λάβει υπόψη τους αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ σωστά και θα μπορούν να τα αποδείξουν σε ό,τι αφορά όλες τις απαιτήσεις. Το άλλο ζήτημα. Δηλαδή να μιλάμε με στοιχεία αυτό. Σωστό. Στο ζήτημα των πυρκαγιών, τώρα μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία για να δούμε τι ισχύει σε σχέση με τα καμένα, με τις καταστροφές, με τις ζημιές? Υπάρχει απολογισμός επίσημος? Όχι, εσύ θες το συνολικό, Δημήτρη, να μείνουμε λίγο στην Πεντέλη που υπήρξε. Στην Πεντέλη. Για την Πεντέλη μιλάμε. Μπράβο. Πόσα είναι τελικά τα σπίτια που έχουν καεί ή συνολικά, τέλος πάντων, έχουν υποστεί ζημιές, κύριε Οικονόμου? Κοιτάξτε, υπάρχει, όπως γνωρίζετε, μια κατηγοριοποίηση στα σπίτια και στις ζημιές που υφίστανται είτε περιουσίες είτε κατοικίες, για το αν είναι κατοικήσιμα, για το αν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και πρέπει να επιδιορθωθούν. Είμαστε σε αναμονή του τελικού πορίσματος των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα και κάποια που χρήζουν επιδιόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος της καταστροφής δεν είναι αυτό που φοβόμασταν όλοι, αλλά εκείνο που θέλω να πω για αυτό να. Αυτό που ο κ. Τσίπρας ισχύει ως νούμερο το 200 ή όχι? Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ως νούμερο από σπίτια τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα και έχουν καταστραφεί τελείως. Θα φανεί. Αλλά δεν είναι και 2-3 που ακούσαμε στη αρχικά εκεί. Θα σας πω γιατί. Ποια είναι η ουσία αυτής της συζήτησης? Καταρχήν, να πούμε το βασικό που αφορά τον κόσμο και κυρίως εκείνων που παθαίνει ζημιές. Όσα και να είναι, το κράτος θα σταθεί στο πλευρό τους, θα τους αποζημιώσει, θα κάνει ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με το μηχανισμό που έχουμε θεσμοθετήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την άμεση ενίσχυση με την κρατική αρρωγή, έτσι ώστε να πάρει ανάσεις ο κόσμος και να μπορέσει να βαδίσει την επόμενη μέρα μετά από αυτή την απρόσμενη αλλαγή που έπαθε στη ζωή του, όσοι κυρίως πάθανε ολική καταστροφή και μεγάλη ζημιά. Αυτό είναι το βασικό και το ουσιαστικό, γιατί όλα τα άλλα αφορούν λίγο πολύ εμάς, το πολιτικό, θέλω να πω, οικοσυστήματος, αλλά ο άλλος που καταστρέφεται θέλει να ξέρει εάν και σε τι μπορεί να ελπίζει από την πλευρά του κράτους. Θα μπορεί λοιπόν να ελπίζει σε ουσιαστική βοήθεια, άμεσα, γρήγορα, όπως έγινε και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τώρα, το πολιτικό θέμα εδώ και το πολιτικό ζήτημα είναι ότι οφείλουμε να βλέπουμε τις πυρκαγιές ως ένα πράγμα που συμβαίνει παντού και να εστιάζουμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους και ελαχιστοποίησης των ζημιών. Και όχι να επικαλούμαστε αριθμούς ή νούμερα ή, εν πάση περιπτώσει, να καταστροφολογούμε γιατί θεωρούμε ότι μέσα από αυτό μπορούμε να αποκομίσουμε πολιτικό όφελος ή να αναδείξουμε ανεπάρκειες πολιτικές επιθέσεις. Ναι, αλλά ζήτησε και εθνική συνεννόηση το θέμα αυτό. Είπε ότι είναι εθνικό θέμα και να το δούμε όλοι μαζί κτλ. Στο θέμα αυτό, νομίζω ότι ο καθένας καλόπιστος μπορεί να παρατηρήσει πως η κυβέρνηση, έχοντας πάρει, θα έλεγα το κράτος, η ελληνική πολιτεία, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο η συγκεκριμένη κυβέρνηση, έχοντας αξιοποιήσει τη δυσμενή εμπειρία του παρελθόντος, όχι μόνο του απότερου παρελθόντος, αλλά και τα λάθη και τις αδυναμίες και τις ελλείψεις και τις αδράνειες που παρατηρήθηκαν και το περσινό καλοκαίρι. Διότι τα λέγαμε τότε, τα αναγνωρίσαμε και πολλοί λέγανε και τι θα κάνετε για τα λάθη αυτά. Λέει, τι σημαίνει λάθη? Έχοντας στο νου του καθένας ότι λάθη μπορεί να σημαίνει μόνο προσωποποίηση της ευθύνης ή παρέτηση. Για μένα η πιο υπεύθυνη πράξη αναγνώριση των λαθών είναι το πώς προετοιμάζεις το μηχανισμό και το πώς προσπαθείς και δουλεύεις. Δεν έγιναν δηλαδή, κύριε Οικονόμου, λάθη στην παρούσα αντιπυρική περίοδο? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, διότι έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι, έχουμε πολύ δύσκολη περίοδο, είναι ότι
είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από άλλες χρονιές. Mm-hmm. Είχαμε 40-45 εναέρια μέσα, είχαμε 20 εναέρια μέσα από το εξωτερικό. Έχουμε 40-45 φέτος, το σύνολό τους 80 μαζί με τα τοπικά που έχουμε. Έχουμε τύπους που μπορούν να επιχειρούν σε διαφορετικού επίπεδου κλιματικές συνθήκες. Έχουμε σωστότερη και καλύτερη διασφορά των δυνάμεων. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο από παντού ότι η ταχύτητα ανταπόκρισης του κρατικού μηχανισμού είναι πολύ πιο γρήγορη από αυτή που ήταν στο παρελθόν και αυτό έχει καταλυτική συνέπεια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή μέχρι τώρα, η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη μέχρι τώρα? Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για ικανοποίηση ή μη ικανοποίηση, διότι δεν βρισκόμαστε ούτε στα μισά του δρόμου. Mm-hmm. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Και τώρα που συζητάμε, γίνονται πολλές εντατικές προσπάθειες για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δαδιά, στον Εύρο. Ναι, γίνονται πολλές εντατικές προσπάθειες στη Δαδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως οι πυρκαγιές αυτές είναι δύσκολες πάντοτε σε τέτοιου είδους οικοσυστήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο κ. Στυλιανίδης, το κλιματικό κλιμάκιο βρέθηκε εκεί, συντονίζει τις ενέργειες. Εξαιτίας διάφορων προληπτικών δράσεων έχουμε φροντίσει να μην έχουμε πάθει μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που θα μπορούσαμε να πάθουμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα. Η πρόληψη γενικώς έχει αποδώσει αρκετά σε πολλά σημεία της χώρας. Η διάνοιξη δρόμων, ο καθαρισμός καύσιμης ύλης, επιχειρησιακά ο σχεδιασμός φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα θέλω να πω όμως με ειλικρίνεια ότι καθημερινά είμαστε αντιμέτωποι με δεκάδες πυρκαγιές. 58 είχαμε μόνο χθες. Mm. Οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίζονται ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα και δεν φτάνουν να γίνουν ούτε είδηση ούτε να απασχολήσουν ευρύτερα την κοινή γνώμη. Πάντοτε υπάρχουν πυρκαγιές που θα είναι πιο δύσκολες και που θα ξεφεύγουν και δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σκοπός είναι πως με βάση το σχεδιασμό που έχουμε κάνει θα γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν το λέω ούτε στη διάσταση του πανηγυρισμού ούτε στη διάσταση του κουμπασμού. Ακούσαμε χθες όμως τον κύριο Θεοδωρικάκο να αναφέρεται στις πυρκαγιές ηλίας. Να μιλάει για εμπρισμό. Για υποψίες εμπρισμού. Τι ισχύει τελικά? Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διάσταση του όλου ζητήματος. Δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς, κυρίως όταν υπάρχουν ενδείξεις τουλάχιστον, να μην πω κάτι παραπάνω, διότι δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε. Ναι, αλλά το λέγατε και για την Πεντέλη αυτό. Έχει αποκαλυφθεί κάτι, βρέθηκε κάποια στοιχεία? Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και για την Πεντέλη. Mm-hmm. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την Πεντέλη, εκείνο που έχουν αποκλείσει, όχι εγώ, εκείνο αυτό που έχουν αποκλείσει οι αρμόδιοι, δηλαδή το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και έμπειροι αξιωματικοί που ασχολούνται με την υπόθεση αυτή, είναι το βραχυκύκλωμα, δηλαδή δεν πήρε φωτιά από κάποιο ενδεχόμενο καλό. Έχει αποκλειστεί, λοιπόν. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Όπως ξέρετε, κεραυνούς δεν είχαμε, αν πει κανείς ότι πήγε από αυτό. Οπότε εξετάζονται άλλα σενάρια που μπορεί να εμπλέκονται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η αμέλεια ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια κλιματική συμπεριφορά. Θέλω όμως σε αυτό να λέμε πράγματα όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο και δεμένο να πούμε, διότι προφανώς είναι μια διάσταση που περνάει από το μυαλό όλων μας. Στην Ηλία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς το γεγονός ότι έχουμε πολλές και διαφορετικές εστίες κάθε τρεις και λίγο, χωρίς και εκεί να μπορεί να συνδυαστεί άμεσα με κάποιον άλλο παράγοντα. Σε διαφορετικά σημεία κάθε μέρα. Είναι μια ισχυρή ένδειξη. Γι' αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, πηγαίνοντας εκεί, το ανέδειξε, νομίζω, η παρουσία του το σημείο αυτό και ό,τι είναι δυνατόν να γίνει και για την πρόληψη, την αποτροπή όσων έχουν διάθεση να διαπράξουν τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις, αλλά και για την σύλληψη όσων τις διέπραξαν και το να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είναι και αυτή μια προσπάθεια συνεχής. Όπως συνεχής είναι και προσπάθεια φύλαξης των δασών και των ευαίσθητων αυτών περιοχών. Ας πούμε το δάσος Δαδιάς, κύριε Οικονόμου, φυλάσσονταν καλά και εκ του αποτελέσματος που εν τέλει μπήκε η πυρκαγιά? Το δάσος της Δαδιάς φυλάσσονταν από την μονάδα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, το διάδοχο σχήμα δηλαδή των φορέων που υπήρχαν πριν, και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα δάση, έχει ένα προσωπικό από 11-12 ανθρώπους εκεί διαφόρων ειδικοτήτων που κάναν τη δουλειά τους και που συνδράμουν πολύ ουσιαστικά την περιοριστική υπηρεσία και τους υπόλοιπους φορείς και ομάδες εκεί στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς με τις γνώσεις που έχουν. Και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, όχι μόνο για αυτό το δάσος, αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές που πρέπει να φυλάσσονται, γιατί εγκυμονούν ευαίσθητες περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν από πυρκαγιά για κάθε αιτία και από κλιματική ενέργεια, γίνεται το τελευταίο διάστημα όσο πιο μεθοδικά και αποτελεσματικά μπορούμε. Για το θέμα των σπάτων, αυτής της τραγωδίας που είχαμε εκεί, κύριε εκπρόσωπε, έχετε κάτι παραπάνω? Έχετε κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως κάποια δεδομένα παραπάνω? Είναι ένα φοβερά τραγικό περιστατικό. Νομίζω ότι δεν τι να πει κανείς, ας πούμε, τα λόγια είναι περιτεύουν. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση του ατυχήματος. Φαίνεται ότι είναι ένα δυστύχημα που και πέρα να περιμένουμε τα πορίσματα από τις αρχές να δούμε. Είναι τραγωδία. Δεν πήγε καλά, σωστά. Να δούμε λίγο ένα σχόλιο σας, κύριε εκπρόσωπε, σχετικά με αυτή τη μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ, ο οποίος καταγγέλει ότι παρακολουθείτε το κινητό του τηλέφωνο. Οφείλει δικαιοσύνη άμεσα και γρήγορα
να διερευνήσει σε βάθος και απόλυτα την υπόθεση αυτή. Υπάρχει αμφιβολία, ένας πολιτικός αρχηγός, για τον οποιοδήποτε πολιτή, έτσι, για να είμαστε συγκεκριμένοι, πολύ περισσότερο για ένα πολιτικό αρχηγό που διαπιστώνει μια τέτοιου είδους απόπειρα παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου, οφείλει η ελληνική δικαιοσύνη, επιβάλλεται, θα έλεγα εγώ, το ταχύτερο δυνατό να διερευνήσει αυτή την υπόθεση όλο το βάθος. Είναι σοβαρή καταγγελία, δεν υπάρχει. Και κάθε κρατική αρχή, δηλαδή οποιαδήποτε αρχή μπορεί με την ειδική τεχνογνωσία που διαθέτει σε αυτού του είδους τα πράγματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, τους οφείλει και πρέπει να συνδράμει στη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και ελληνικές και ευρωπαϊκές. Για να πούμε και μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, κύριε εκπρόσωπε, γιατί είχαμε εξελίξεις χθες συνοβραδινές με τον Τούρκο πρόεδρο να απειλεί για μία ακόμη φορά, θέτοντας θέμα συνθήκης Λοζάνης και αποστρατικοποίησης νησιών και απειλώντας μάλιστα και την Ελλάδα και τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι θα δείτε. Με μια έκφραση ειρωνική. Απειλητική. Είναι. Απειλητική. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι απολύτως αδιέξοδη αυτή η πρακτική. Αποτελεί ένα ερωτηματικό γιατί επιμένει σε αυτή την τακτική ο κύριος Ερντογάν. Το αξιοσημείωτο είναι ότι επιμένει στα εσωτερικά του ακροατήρια. Mm. Δηλαδή, όταν βρίσκεται μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως πρόσφατα έγινε, ας πούμε, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, για ανάμεσα σε άλλους ηγέτες, δεν προβαίνει. Δεν προβαίνει σε αυτού του είδους απειλές και τις καταγγελίες για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί σε κανένα διπλωματικό επίπεδο ή διακυβερνητικό επίπεδο να σταθεί αυτή η επιχειρηματολογία. Είναι μια επιχειρηματολογία απολύτως άσφαιρη, που το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει σε όλους ότι η Τουρκία με τον αναθεωρητισμό με τον οποίο φλερτάρει δεν έχει πολλά πράγματα να συνδράμει. Μπορείτε και να μας ξεκαθαρίσετε κάτι, σας παρακαλώ. Γιατί όπως θα δει και ο Μπουρεθή, λέει ότι στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη είπε ο ίδιος έθεσε το να θέμα να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Να μην μπλέκονται άλλοι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τι απάντησε σε αυτό? Στη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε πράξεις που προκαλούν και που αμφισβητούν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει με βάση το δίκαιο και τις συνθήκες. Ναι. Και πολύ σύντομα μετά τη συνάντηση είχαμε σταδιακά και τη συνέχιση αυτής της πολιτικής ρητορικής και κυρίως είχαμε παραβιάσεις και υπερπτήσεις που σε καμιά περίπτωση ούτε το ένα και πολύ περισσότερο ούτε το άλλο στο πεδίο δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Μα και χθες πάλι, και χθες είχαμε μπαράζ υπερπτήσεων από μοίρα των F-16. Πάντοτε επιθυμεί την επικοινωνία και τους ανοιχτούς διάβλους και τις καλές σχέσεις με την απέναντι πλευρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις σε αυτονόητα πράγματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την προκλητική συμπεριφορά και διπλωματικά, αλλά και που είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε αν και όποτε χρειαστεί και στο πεδίο, νομίζω ότι είναι κάτι που η απήχησή του έχει διευρυνθεί στον απόλυτο βαθμό. Οι κατασκευές που προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία μετά τελείως ανιστόρητα αλλά και ανυπόστατα επιχειρήματά της δεν έχουν πετύχει το σκοπό τους, είναι τελείως αδιέξοδη. Γιατί ακούμε τώρα να κάνουν και ένα ρεσιτάλ, ένα διαγωνισμό, ποιος θα πει την πιο προκλητική δήλωση οι στενοί συνεργάτες του Ερντογάν. Ακούσαμε και αυτή την δήλωση πολύ στενού του συνεργάτη, το Μανώλη Κωστίδη, στην εφημερίδα Καθημερινή, που έκανε λόγο ακόμα, λέει, αν θέλετε, λέει, να δείτε την προκλητικότητά μας, θα κάναμε υπερπτήσεις πάνω από την Αττική. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι απολύτως αδιέξοδο. Πολλές φορές αγγίζουν και τα όρια της γραφικότητας. Θυμάστε τον τελευταίο χάρτη με τον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του κυρίου Ερντογάν. Είχε καμιά δεκαριά ελληνικά νησιά, νομίζω και την Κρήτη που έχουν τουρκική κυριαρχία. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι δυστυχώς η Τουρκία δεν έχει πάρει τα μηνύματα από τη διεθνή κοινότητα για την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο για τις δημιουργίες μας σχέσεις, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα, εμείς παρακολουθούμε την τακτική αυτή. Τα εθνικά μας δίκαια, η κυριαρχία μας είναι απολύτως κατοχυρωμένα, απολύτως προστατευμένα και διότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και γιατί έχουμε τους συμμάχους στο πλευρό μας και γιατί η χώρα μας έχει φροντίσει με την πολιτική ενίσχυσή της και στο πεδίο να είναι ικανή να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Παραμένουμε όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί βεβαίως οφείλουμε να παρακολουθούμε την Τουρκία και να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Η Ελλάδα παραμένει ψύχρεμη και παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κλείνοντας, κύριε Οικονόμη, θα ήθελα μια ερώτηση, επειδή σήμερα έχουμε και την κρίσιμη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες για τα ενεργειακά. Αν είστε έτσι συγκρατημένα αισιόδοξος, να το πω έτσι, πως η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αποφύγει δύσκολες καταστάσεις αυτό το χειμώνα στην ενέργεια. Δηλαδή, αν θα αποφύγουμε διακοπές ρεύματος, αν θα αποφύγουμε το δελτίο στην ενέργεια. Εντάξτε, εργαζόμαστε για να μην φτάσουμε στο κομμάτι αυτό και προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε επεξεργαζόμενοι μια σειρά από σενάρια. Δεν δείχνει ότι αυτή την ώρα που μιλάμε διατρέχουμε κάποιον άμεσο τέτοιο κίνδυνο. Έχουμε φροντίσει η εφοδιαστική μας αλυσίδα να μην διακινδυνεύσει με τη διακοπή. Έχουμε φροντίσει ότι, εν πάση περιπτώσει, μας λείψει από φυσικό αέριο για ικανό χρονικό διάστημα στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να το αναπληρώσουμε με άλλους τρόπους. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Χωρίς αμφιβολία, κινδυνεύουμε
με προβλήματα και κυρίως με μεγάλα προβλήματα πολύ λιγότερο από, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι εδώ έχουμε μια παρατεταμένη κρίση. Δεν φαίνεται δυστυχώς στον ορίζοντα κάποια λύση. Έχουμε διαφορετικά μηνύματα από ρωσικής πλευράς, μία έτσι, μία αλλιώς, ό,τι αφορά τη συνέχιση της ροής, την πλήρη διακοπή της ροής ή τον περιορισμό της ροής, κυρίως από τον αγωγό που αφορά τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Οφείλουμε όλα αυτά να τα παρακολουθούμε και να προετοιμαζόμαστε και κυρίως οφείλουμε, και εμείς το κάνουμε από την πρώτη στιγμή, να ετοιμάσουμε και ως Ευρώπη πια μια ουσιαστική λύση, μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο σύνολο των ζητημάτων που βάζει η ενεργειακή κρίση. Μάλιστα. Δηλαδή και στα ζητήματα της επάρκειας, αλλά και στα ζητήματα των τιμών που αφορούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. Καλή συνέχεια. Συνομιλούσαμε με τον Γιάννη Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο.